بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا ξανήκε στον الله كيرين και ευλογιά του الله να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη τον محمد صلى الله عليه وسلم. Την περίπτωση του Ιωάννη Μάζη την είχαμε εξετάσει και σε παλαιότερη ανάρτηση, βίντεο ανάρτηση, όπου είχαμε αναιρέσει διάφορες τοποθετήσεις του Μάζη περί Ισλάμ. Μεταξύ άλλων είχαμε παρουσιάσει την άγνοια που κατέχει για βασικές γνώσεις που αφορούν το Ισλάμ, όπως το πεδίο της Ισλαμικής νομολογίας, των Ισλαμικών ορολογιών, της Ισλαμικής θεολογίας και γενικότερα της Ισλαμικής κοσμοαντίληψης. Τα links που οδηγούν στην αρθρογραφία θα τα βρείτε στην περιγραφή. Ο Ιωάννης Μάζης, ως άξιος συνεχιστής της οριενταλιστικής προπαγάνδας κατά του Ισλάμ, υπηρετεί το ισλαμοφοβικό αφήγημα έτσι ώστε να εξυπηρετήσει την γεωπολιτική δεξαμενή σκέψη στην οποία ανήκει. Για τον Μάζη και τον κάθε Μάζη, το καλό Ισλάμ και οι καλοί μουσουλμάνοι είναι αυτοί που θα ακολουθήσουν το δυτικό πρότυπο σε όλα τα πεδία. Οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, ιδεολογικό, πολιτικό, πολιτισμικό, παντού. Αν δεν το κάνουν αυτό οι μουσουλμάνοι, απειλούνται με τον χαρακτηρισμό του εξτρεμιστή, του απολύτιστου, του βάρβαρου. Και πρόκειται για μία γνωστή ή μάλλον την γνωστή μεροληπτική ερμηνεία που υιοθετεί η Δύση απέναντι στο Ισλάμ και στους μουσουλμάνους. Μία ερμηνεία που επηρεάζει και τον δυτικό ακαδημαϊκό χώρο και διάφορες ακόμα επιστήμες στο πλαίσιο της ανάλυσης των πολιτισμών. Τώρα, να περάσουμε στο θέμα. Τον Φεβρουάριο του 19 αναρτήθηκε στο YouTube η ομιλία, μία ομιλία του Ιωάννη Μάζη με θέμα η γεωπολιτική της παγκοσμιοποίησης και των εθνικών ταυτοτήτων. Ενδιαφέρουσα ομιλία, 120 λεπτών περίπου, με πλούσια εθνικολαϊκιστική ρητορική και με δόση έτσι ισλαμοφοβίας, αρκετή δόση ισλαμοφοβίας. Και ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε για το Ισλάμ, το βλέπουμε, επιστρέφουμε για να απαντήσουμε inshallah. Αυτό το ρεύμα της παγκοσμιοποίησης τελικά δεν είναι παγκοσμιοποίηση. Όχι, είναι πόλεμος για διάλυση ταυτοτικών μεγάλων γεωγραφικών ενωτήτων. Άμα έχεις ταυτότητα και δεν έχεις καταλήξει να είσαι μόνος ούτε καν σε οικογένεια, γιατί τι είναι η οικογένεια? Η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας, η οποία όμως κοινωνία έχει κάποιες συντηρητικές αρχές. Τι χρειάζεσαι την οικογένεια γι' αυτό? Όταν όμως ο καθένας από μας είναι ένας μόνος, κούκος, ο οποίος η επικοινωνία του με το διεθνές περιβάλλον είναι τι? Ένα κονσερβοκούτι. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν σου επιτρέπει ούτε να αντιληφθείς κοινωνικές αξίες, ούτε να αντιληφθείς κοινωνικούς δεσμούς, ούτε να σκεφτείς πώς αυτές οι κοινωνικές αξίες και οι κοινωνικοί δεσμοί είναι δυνατόν να επιβιώσουν υπό ένα κέλυφος το οποίο να ελέγχεις με δημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατικούς μηχανισμούς. Διότι κακά τα ψέματα, εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να επικοινωνήσεις με τον πρωθυπουργό σου ή με έναν υπουργό, βρε παιδί μου, ας τον πρωθυπουργό, πρέπει να είσαι σωματείο πανίσχυρο, έτσι, και φύλλα προσκύμενο για να δεχθεί το διοικητικό σου συμβούλιο κάποια στιγμή. Πεςτε μου κύριοι, σε αυτή την global governance των 11,5 δισεκατομμυρίων πολιτών, ερωτηματικό, που θα τους μιλάει ένα πρόσωπο μέσα από μια γιγαντοοθόνη, αυτό το άτομο το οποίο θα μου μιλάει από τη γιγαντοοθόνη τι θα είναι? Το λέμε δε global governance. Να κάνουμε την ετυμολογία όμως της φράσεως. Global governance. Δεν θέλει και ένα global governor? Ποιος θα είναι αυτός ο global governor? Εγώ δεν έχω δει καμία κοινωνία χωρίς κυβερνήτη.
καλό, κακό, δεν έχει σημασία. Έχει ένα κυβερνήτη. Ποιος θα είναι? Και εδώ πέρα βάζω ένα άλλο ερώτημα. Δημογραφικά, ποιος είναι εκείνος ο οποίος στα 20 επόμενα χρόνια, σαν ταυτοτικός πολιτισμός, θα επικρατήσει πάνω σε αυτό το πλανήτη? Το Ισλάμ. Το Ισλάμ. Σε 20 χρόνια η Ευρώπη θα είναι Γιουράβια. Το Ισλάμ, κύριοι, δεν δέχεται την έννοια του εθνικού κράτους. Ναι. Πάρα πολύ βολικό για την παγκοσμιοποίηση. Που δεν δέχεται την έννοια του εθνικού κράτους. Γιατί τι είναι το εθνικό κράτος? Το εθνικό κράτος είναι αυτό το οποίο οι βέβυλοι κυβερνήτες χρησιμοποιούν για να κατατεμαχίσουν την ιερά ούμα. Ποια είναι η ούμα? Η διεθνής κοινότητα των πιστών. Και αυτοί οι βέβυλοι κυβερνήτες πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί η ούμα των πιστών είναι μία. Και μέχρι σήμερα η ούμα των πιστών είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δημογραφική ανάπτυξη της τάξης του 2,5% ετησίως. Εμείς βέβαια κάνουμε ένα ή κανένα, γιατί έχουμε άλλα στάνταρ διαβίωσης. Το παιδάκι μας θέλουμε να το μάθουμε γαλλικά, θέλουμε να το μάθουμε αγγλικά, να το μάθουμε μπαλέτο, μουσική, έτσι. Να μεγαλώσει, να πάει σε ένα σχολείο, εν πάση περιπτώσει, αξιοπρεπές, δεν θα το βάλουμε ποτέ να δουλέψει. Από την άλλη μεριά δεν είναι έτσι όμως. Οπότε θα βρεθούμε πολύ. Κοιτάξτε σας παρακαλώ, επίσημα κέντρα, σοβαρά, π.χ. Pew Center, διεθνούς στατιστικής, για να δείτε τους ρυθμούς τους δημογραφικούς και να δείτε τι θα γίνει. Θα πεις και ώρα και τι ζώρι τραβάς εσύ? Κανένα, μόνο που εγώ είμαι του διαφωτισμού, με συγχωρείτε. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι τη γυναίκα και να τη θεωρώ ίση με μένα και να μην την μπαμπουλώνω και να τη δέρνω. Έχω μάθει τη γυναίκα μου να έχει δικαίωμα να οδηγήσει, να πάει σινεμά, να βγει έξω με τις φίλες, να πάει που θέλει, έτσι. Και δεν μπορώ να τις βάλω χαλινάρι. Και δεν θέλω. Δεν θέλω να έχω ένα πλάσμα το οποίο να μην έχει προσωπικότητα. Και αναρωτιέμαι και λέω, καλά, αυτές οι φεμινιστικές οργανώσεις πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζουν αυτού του είδους την ταπείνωση της γυναίκας? Να ντρέπεται για το σώμα της, να ντρέπεται... να πρέπει να φοράει γάντια για να μην φαίνονται τα χέρια της. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και 130 χρόνια πόλεμη στη Δύση, γιατί? Για να αποκτήσουμε αυτά τα έρμα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα όμως πού? Στην απελευθέρωση του ανθρώπου, όχι στη σκλαβιά του ανθρώπου. Και εδώ έχουμε ένα Ισλάμ το οποίο περνάει το μεσαίωνά του. Δηλαδή μέχρι να φτάσει στην αναγέννηση, τι θα έχει γίνει? Γιατί αυτή είναι μια παράλληλη μετατόπιση ιστορική. Το Ισλάμ είναι στο μεσαίωνά του, εμείς είμαστε στο απόγειο της ηλεκτρονικής εποχής. Πώς θα μιλήσουμε? Τι θα πούμε? Άρα λοιπόν κάτι χρειάζεται. Σε αυτό το πράγμα η παγκοσμιοποίηση, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, δεν μας δίνει καθαρές απαντήσεις. Διότι η καθαρή απάντηση είναι η εξής. Κύριοι, εμένα με εξυπηρετεί το Ισλάμ διότι έχει δημογραφική δύναμη και εμένα με ενδιαφέρει η παραγωγή. Ένα. Δεύτερον, με εξυπηρετεί το Ισλάμ διότι δεν δέχεται το εθνικό κράτος, άρα μου εξαλείφει οποιαδήποτε εμπορικά, δασμολογικά και άλλου τύπου θεσμικά εμπόδια. Τρίτον, το Ισλάμ έχει ένα νόμο ιερό, ο οποίος είναι γραμμένος από αυτόν και δεν αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν αλλάζει ποτέ. Λέω λοιπόν, ένας νόμος, ένας Θεός, ένα κράτος διεθνές, μία θρησκεία. Τι βολικό. Δεν είναι? Και μάλιστα με καμία σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που δυσκολεύουν την κατάσταση. Ας απαντήσουμε τώρα με την σειρά στην αδαημοσύνη του Μάζη που δεν την επιδεικνύει για πρώτη φορά. Νούμερο 1. Εθνικό κράτος και κυβερνήτες.
καμία ισλαμική βιβλιογραφία, είτε στο τομέα της θεολογίας, της σαρία, είτε ακόμα στις, αυτό που λέμε, στις νομολογικές, αυτό που λέμε φεκ, επεξηγήσεις και ερμηνείες, στο Ισλάμ πουθενά απολύτως δεν βρίσκουμε εναντίωση στην έννοια του εθνικού κράτους. Για την ακρίβεια, όταν τα ορθόδοξα χαλιφάτα των Αμπου Μπάκρ, Όμαρ, Οθμάν και Αλί, ραδιαλλάχου άνχουμ, τερματίστηκαν και άρχισαν τα βασίλεια, όπως ακριβώς περιέγραψε και σε προφητικό χαδίθ ο προφήτης Μουχάμμαντ σαλαλάχου αλήχου ασέλαμ, με αποτέλεσμα οι μουσουλμάνοι να διαχωριστούν γεωγραφικά έχοντας κράτη και κυβερνήτες, ήταν κάτι το οποίο ήταν λογικό και κανένας δεν έφερε αντίρρηση. Και ναι, μπορεί η διάσπαση αυτή, η γεωγραφική διάσπαση, να είναι κατακριτέα ως ένα βαθμό, με την έννοια ότι η ούμμα οφείλει να είναι ενωμένη. Παρόλα αυτά, οι ορθόδοξοι μουσουλμάνοι ουλαμά, οι λόγοι, ουδέποτε εναντιώθηκαν στο εθνικό κράτος και στον μουσουλμάνο κυβερνήτη. Το αντίθετο, τόνιζαν ότι οι μουσουλμάνοι, ακόμα και αν υπήρχε αυτή η γεωγραφική διάσπαση, οφείλουν να είναι υπάκουοι στον κυβερνήτη τους. Επίσης, ουδέποτε η έννοια του εθνικού κράτους δεν χαρακτηρίστηκε, δεν θεωρήθηκε χαράμ, αμαρτία ή απαγόρευση. Σαφώς, και το τονίζουμε αυτό, ότι το Ορθόδοξο Χαλιφάτο είναι το επιθυμητό σύστημα διακυβέρνησης που επιθυμούν οι πιστοί, όμως δεν είναι προτεραιότητα και δεν το ανάγουμε σε δόγμα όπως κάνουν οι αιρετικοί χαριτζίτες, οι χαουάριτζ, οι εξτρεμιστές, αυτοί που είναι γνωστοί ως ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram και άλλες υπόλοιπες οργανώσεις εξτρεμιστικές, τρομοκρατικές. Και εδώ ακριβώς εντοπίζουμε το πρόβλημα του Μάζι. Η αναφορά περί εθνικών κρατών στο Ισλάμ, ότι δήθεν απαγορεύονται, απορρέει από την έκθεσή του σε εξτρεμιστικές αναφορές των χαριτζιτών και όχι των ορθόδοξων μουσουλμάνων. Και σε αυτό το σημείο, είτε εντοπίζουμε την πονηρή σκοπιμότητα του Μάζι να παρουσιάσει όλους τους μουσουλμάνους ως εξτρεμιστές που αγνοούν την έννοια του κράτους, είτε την ελιπέστατη έρευνα από μεριά του για αυτό το θέμα. Τρίτη εκδοχή δεν υπάρχει. Και στην περιγραφή θα βάλουμε και το link για την ισλαμική στάση που πρέπει να έχουμε σαν μουσουλμάνοι απέναντι σε αυτούς τους κυβερνήτες. Το δεύτερο που αναφέρει είναι το δημογραφικό πρόβλημα, όπως το παρουσιάζει, δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης και απ' την άλλη η πληθυσμιακή επέκταση των μουσουλμάνων, και κολλάει εκεί και τις αξίες του διαφωτισμού. Στη συνέχεια ο Μάζης κάνει αυτήν την αόριστη αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα, στην πληθυσμιακή επέκταση των μουσουλμάνων, η οποία, όπως υπονοεί, αποτελεί απειλή για τις ευρωπαϊκές αξίες και ενοχλείται γιατί είναι παιδί του διαφωτισμού. Ποιες είναι αυτές οι αξίες για τον Μάζι? Η ελευθερία της γυναίκας στο να ντύνεται όπως θέλει, να κάνει ό,τι θέλει και άλλα παρόμοια. Τώρα, επειδή αναφέρεται στο θέμα της γυναίκας, να πούμε ότι το έχουμε καλύψει λεπτομεριακά στην ομιλία με τίτλο «Η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ, μύθοι και αλήθειες». Αλλά θα ήθελα να σχολιάσω μια ασυνέπεια και μια αντίφαση που παρατηρώ σε όλους αυτούς τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων της γυναίκας, και το παράδειγμα του Μάζι πραγματικά είναι ιδανικό. Στην αρχή του βίντεο θα παρατηρήσετε τον Μάζι να κάνει αναφορά στον θεσμό της οικογένειας, στο κύτταρο της κοινωνίας όπως το αποκαλεί ο ίδιος, όπως αποκαλεί την οικογένεια. Ξέχασε όμως να μας πει τι σημαίνει οικογένεια και πώς λειτουργεί. Μήπως οικογένεια σημαίνει η εργαζόμενη μητέρα που εγκαταλείπει τα παιδιά στην ταντά, φοβούμενη μην χάσει την καριέρα της, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην βλέπουν και να μην βιώνουν καθώς πρέπει την έννοια της οικογένειας, που ξεκινά και τελειώνει με αυτό που λέμε μητέρα? Το Ισλάμ σέβεται τη γυναίκα, σέβεται τη θέση της, αναγνωρίζει τα δικαιώματά της, δικαιώματα που της αρμόζουν, δικαιώματα αποκεκαλυμμένα από τον ύψιστο και όχι καθορισμένα από ανθρώπινες λογικές. Ποιες λογικές? Οι λογικές αυτές που εξαπάτησαν την γυναίκα της Δύσης
να νομίζει ότι είναι ίση με τον άντρα της, ενώ στην πραγματικότητα να είναι το θύμα, μιας και την υποχρέωσαν στην εργασία και ταυτόχρονα στην ανατροφή των παιδιών. Αυτό είναι αδικία. Της πούλησαν το παραμύθι της ισότητας με τον άντρα της, ενώ στο αφεντικό της εταιρείας που εργάζεται θα τη δεις να βαράει προσοχή. Η οικογένεια όμως δεν είναι εταιρεία, δεν είναι οργανισμός, δεν πρέπει να υπάρχει ιεραρχία στην οικογένεια, δεν πρέπει να υπάρχει ο υπεύθυνος στυλοβάτης. Είναι οι λογικές αυτές που εξαπάτησαν την γυναίκα και την τράβηξαν μακριά από το σπίτι της, έξω από το σπίτι της, έτσι ώστε η νέα τάξη πραγμάτων, αυτή που υποτίθεται ότι πολεμάει ο Μάζης, να διαλύσει το θεσμό της οικογένειας, το κύτταρο της κοινωνίας όπως ομολογεί ο ίδιος ο Μάζης. Όσον αφορά την ενδυμασία, από πότε το ντυμένο είναι μια βάρβαρη πρακτική? Μήπως από τότε που η γύμνια ερμηνεύτηκε ως προοδευτική? Μάλλον. Ο Μάζης, που στις αναλύσεις του νοιάζεται για τους Ελληνοορθόδοξους και την παράδοσή τους, που καμαρώνει για την πατρίδα του, να μας πει σε ποια παράδοση ανήκουν τα μπικίνι και οι μίνι φούστες. Να μας εξηγήσει ακόμα γιατί στις εκκλησιαστικές εικονογραφίες η ευλογημένη μητέρα του Ιησού παρουσιάζεται με μαντίλα, συγκεκριμένα με τζιλμπάμπ, με το αραβικό τζιλμπάμπ. Κατά τον Μάζη, μάλλον θα ήταν θύμα ξυλοδαρμού του Ιωσήφ και θα ήταν ένα άβουλο πλάσμα δίχως προσωπικότητα, όπως υποστηρίζει. Και όσον αφορά τον ξυλοδαρμό, να μας πει ως γνώστης των στατιστικών ο Μάζης, γιατί στην πολιτισμένη Ευρώπη του διαφωτισμού τα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας και των ξυλοδαρμών σε γυναίκες είναι ασύγκριτα περισσότερα με σχέση τις τριτοκοσμικές εντός εισαγωγικών χώρες. Διαβάζουμε από την Καθημερινή, και το link θα το βρείτε πάλι στην περιγραφή, μία στις τρεις, παραθέτω, μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή τους θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική βία από τον σύντροφό της και μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Εκτιμάται μάλιστα ότι μέσα σε ένα χρόνος μόνο, πάνω από 16 εκατομμύρια γυναίκες υπέστησαν σωματική βία ή σεξουαλική κακοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε, να μιλάμε με στοιχεία και να παραθέτουμε στοιχεία, όχι λόγια του αέρα. Νούμερο 3. Το Ισλάμ, λέει ο Μάζης, βιώνει τον μεσαίωνά του. Σε κανένα σημείο της ιστορίας μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε το Ισλάμ να γνωρίζει μεσαίωνα. Ο χριστιανισμός γνώρισε μεσαίωνα. Το Ισλάμ βιώνει κάτι το οποίο είχε προφητευτεί από τον ίδιο τον προφήτη Μουχάμμεντ sallallahu alaihi wasallam, τι πιο πράγμα, την καθίζηση των μουσουλμάνων. Ως προς τι? Ως προς την τήρηση του Ισλάμ. Ως προς την αποκτήση γνώσης του Ισλάμ. Και βεβαίως έχουμε και την οργανωμένη στοχοποίηση από τους εχθρούς του. Η σημερινή αδυναμία των μουσουλμάνων, πράγματι αδυναμία των μουσουλμάνων, έγκυται στο γεγονός ότι απομακρύνθηκαν από το Ισλάμ και τις εντολές του. Το Ισλάμ και οι μουσουλμάνοι εκτινάχτηκαν ως πολιτισμός επειδή ακριβώς αρχικά ήταν προσκολλημένοι στις επιταγές της πίστης τους. Όταν εγκατέλειψαν αυτήν την ευλογημένη προσκόλληση, την προσκόλληση στο Κοράνι και στην Σούνα, ήρθε και η κατηφορική πορεία. Και τέλος, νούμερο 4, περί παγκοσμιοποίησης, γιατί η θεματολογία του είχε να κάνει με την παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι κάτι απαραίτητα κακό και αρνητικό. Το έχουμε δαιμονοποιήσει. Ακούμε παγκοσμιοποίηση, κατευθείαν νομίζουμε ότι είναι ο Σατανάς ο ίδιος. Ο κάθε λαός, η ιδεολογία, κάθε ιδεολογία, πολιτική, φιλοσοφική, θρησκεία, κοσμοθεωρία, επιθυμεί την οικουμενικότητα, επιθυμεί να διαδοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκοσμιοποίηση του άλλου αποτελεί πάντα απειλή. Γνωστό το ποίημα. Ο κόσμος όμως έτσι λειτουργεί από την αρχαιότητα. Βασίζεται στη διάδοση. Η χριστιανική ή δυτική παγκοσμιοποίηση λειτουργεί ενάντια στην ισλαμική και το αντίθετο. Συνεπώς δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη θρησκεία ή μία ιδεολογία, κοσμοθεωρία που να εξυπηρετεί την παγκοσμιοποίηση, όπως προσπαθεί να μας πει ο Μάζης για το Ισλάμ. Η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι θετικό,
ανάλογα βεβαίως πώς το βλέπει κανείς, σύμφωνα με αυτό που πιστεύει, με την κοσμοαντίληψη που έχει. Εάν όμως, και εδώ είναι η διαφορά, εάν όμως με τον όρο παγκοσμιοποίηση εννοούμε τον υλισμό, τον άδικο και εξοντοτικό οικονομικό ανταγωνισμό που στην ουσία πληγώνει τις κοινωνίες και πάντα ο κερδισμένος είναι ο άδικος έναντι του αδικημένου, και αυτό γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε σκόπιμα το δίκαιο του ισχυρού με την έννοια της δικαιοσύνης, και όλο αυτό προβάλλεται ως ιδανικός τρόπος ζωής, τότε αυτή η μορφή παγκοσμιοποίησης σίγουρα, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι εχθρός και εκμηδενίζει τα θετικά της παγκοσμιοποίησης, έτσι, του φαινομένου που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Αυτή τη μορφή παγκοσμιοποίησης το Ισλάμ δεν την στηρίζει σε κανένα σημείο και με κανέναν τρόπο. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι το πώς το Ισλάμ βλέπει τον τόκο, το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα το δυτικό που επικρατεί μέχρι στιγμής καταπιάνεται με τον τόκο, και στο Ισλάμ είναι τεράστια αμαρτία να δανείζεσαι χρήματα με τόκο, οποιαδήποτε μορφή τοκισμού. Θεωρείται τοκογλυφία αυτόματα. Ο Ιωάννης Μάζες, καλό θα είναι την άλλη φορά να είναι πιο προσεκτικός. Καλό είναι να μείνει στις αναλύσεις, στις γεωπολιτικές αναλύσεις, και να μην ασχολείται και να μην μπαίνει στην επεξήγηση και την ερμηνεία του Ισλάμ. Είναι η δεύτερη φορά που εκτίθεται, και βεβαίως εάν συνεχίσει εδώ θα είμαστε να απαντήσουμε, ίνσα Αλλά. Ο Σαλλαλλάχου Βασέλεμ, ο Μπέρικα Άλε Νεμπίινε Μουχαμμέντ.